Καλώς ήρθατε. Πώς μου είσαστε, κυρία Άννα, είστε καλά? Καλά, καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Χαίρομαι πολύ. Καλά. Για τα αδερφάκια θα μιλήσουμε σήμερα, την αγάπη μεταξύ τους και τη ζήλια μεταξύ τους. Ναι. Φυσιολογικά και αναμενόμενα συναισθήματα και τα δύο στη σχέση. Βέβαια, βέβαια. Και τα δύο, απλά αν ξεκινήσουμε από τη ζήλια μεταξύ των αδελφών, έχουμε κωδικοποιήσει τη ζήλια σαν δυσάρεστο και κακό συνέστημα. Δυσάρεστο είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν νιώθεις όμορφα όταν ζηλεύεις. Όχι, βέβαια, ναι. Το κακό τώρα είναι με τα παρεπόμενα που έρχονται. Για μένα η ζήλια είναι έκφραση αγάπης, αλλά και πόνου μαζί. Ζηλεύω γιατί σε αγαπώ και πονώ γιατί έχω χάσει την αγκαλιά της μαμάς μου, έχω χάσει την προσοχή του μπαμπά μου. Και αυτό όντως είναι ένας πόνος και μια πρωτόγνωρη κατάσταση για το πρώτο παιδάκι. Σκέφτομαι λίγο ότι πώς το βιώνει το μεγάλο, ας πούμε, αδερφάκι. Το πρώτο παιδάκι που έρχεται το επόμενο παιδί ξαφνικά, ναι, στη ζωή του. Ο εισβολέας. Αυτό το αδερφάκι το καινούριο δεν έχει προλάβει να το αγαπήσει. Έτσι. Κατευθείαν το πρώτο συνέστημα που, τέλος πάντων, τα πρώτα συναισθήματα που θα νιώσει είναι πιο φυσιολογικό να νιώσει ζήλια παρά αγάπη και αφοσίωση και αδελφικό δέσιμο. Βέβαια, η αγάπη καλλιεργείται και βιώνεται με τα χρόνια. Από την ώρα που θα έρθει το δεύτερο παιδάκι, το αδερφάκι, εξαρτάται βέβαια και από το πόσο είναι το πρωτότυπο. Η διαφορά ηλικίας, ναι. Έχει βρεθεί ότι από 15 μηνών ξεκινάει η ζήλια. Αρχίζουν και αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνεται. Ναι. Τη ζήλια από 15 μηνών. Τώρα, η ζήλια εξαρτάται από τη δική μας συμπεριφορά. Ναι. Εμείς τι κάνουμε? Υπάρχουν πολλά λάθη που κάνουν οι γονείς και δυστυχώς πρέπει να τα δουν ενωρίς, να τα δουλέψουν και να μην τα εκφράζουν ή να τα διαχειρίζονται κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό και απενοχοποιητικό για όλους μας και λυτρωτικό να ξέρουμε ότι είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο το παιδί να ζηλέψει. Σίγουρα, σίγουρα θα ζηλέψει. Είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή δεν πολύ υπάρχει... ανθρώπινο. Ανθρώπινο, ναι, και φυσιολογικό. Αλλά σε ένα μικρό παιδί πρέπει να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, ναι, για να μπορέσει να ξεπεράσει ορισμένα βιώματα, τα καθημερινά τουλάχιστον. Σκέφτομαι από πού να ξεκινήσουμε. Από το πώς εκδηλώνεται η ζήλια, πώς μπορεί ο γονιός να την αντιληφθεί, τι λάθη, ναι, κάνουν οι γονείς. Και τα δύο. Πώς εκδηλώνεται, δηλαδή εκδηλώνεται. Τα σημάδια. Ναι. Τι σημάδια μας δίνει. Οπωσδήποτε ξεκινάει με διαταραχές συμπεριφοράς. Δηλαδή, επιθετικότητα. Δαγκώνει, χτυπάει, σπρώχνει, κάνει επίτηδες ζημιές για να το μαλώσουμε και να το προσέξουμε, να ασχοληθούμε μαζί του. Ναι, στη συνέχεια κάνει παλινδρόμηση, δηλαδή ζητάει ξανά την πιπίλα που την έχει εγκαταλείψει. Αν είναι πιο μικρό, έτσι. Και μεγαλύτερο μπορεί να συμβεί αυτό. Να ζητάει την πιπίλα, να πιπιλάει το δάχτυλό του. Επίσης έχει αναφερθεί ότι πάρα πολλά παιδιά την ώρα του θυλασμού του μωρού ζητούν και εκείνο να θυλάσουν. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που συμβουλεύομαι είναι αφήστε το να θυλάσει. Λένε ότι με το θυλασμό του πρωτότοκου, όταν ξεκινήσει δηλαδή να θυλάζει, νιώθει αηδία και δεν το ξαναζητάει. Και τελειώνει εκεί το και θέμα. Και τελειώνει, ναι. Το θέμα του θυλασμού τελειώνει εκεί. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η απόσυρση. Αυτό, δηλαδή. Ναι, πρέπει αυτό να το προσέξουν οι γονείς, διότι το παιδί ξεκινάει να είναι μελαγχολικό, αποσύρεται σε μια γωνίτσα ή κλαίει χωρίς λόγο, γκρινιάζει χωρίς λόγο. Είναι ανήσυχο. Δύστημα. Ναι, πολύ δύστημο. Και πρέπει εκεί πρέπει να το βοηθήσουμε να την εκφράσει τη ζήλια του. Ένα άλλο σύμπτωμα είναι η κεκαλυμμένη ζήλια, η κρυμμένη ζήλια. Ήπουλη αυτή η επιχείρηση. Ναι, πολλοί γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί του ζηλεύει και τους ακούμε συχνά να λένε «Δόξα τω Θεώ».
Εμένα το παιδί μου λατρεύει το αδερφάκι του. Τι να σας πω, δηλαδή είναι αγαπημένα, το φυλάει συνέχεια, το χαϊδεύει, θέλει να μπει μέσα στην κούνια του. Και? Λοιπόν, συμβουλεύομαι τους γονείς να μην αφήνουν σχεδόν καθόλου μόνο το μωρό με το μεγαλύτερο αδελφάκι, γιατί αυτές οι εκρήξεις αγάπης μπορεί να έχουν δυσάρεστη εξέλιξη. Οι εκφράσεις αυτές αγάπης είναι λίγο επικίνδυνες. Ας το αφήσουμε να εκφράζεται. Στη συνέχεια έχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να προσεχθούν. Δηλαδή, το παιδί ξεκινάει να έχει πόνους, να αναφέρει ότι έχει πόνους στην κοιλίτσα, έχει κάνει εμέτους, πονοκεφάλους. Πρέπει όμως να συμβουλευτούμε πρώτα τον παιδίατρό μας για να αποκλείσει τα οργανικά αίτια και στη συνέχεια να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί πολλές φορές το παιδί μας ξαφνικά γίνεται φυλάσθενο. Ναι. Και πραγματικά, ναι, το σωματάκι του δηλαδή όντως καταραίει. Ναι, αυτό που λέμε έλειωσες από τη ζήλια σου. Πραγματικά. Ναι, δεν τρώει. Ή έχει επιλογές, δεν μου αρέσει. Επιτροπής, ας πούμε. Ακριβώς, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει το άλλο. Αυτά πρέπει να τα δουν οι γονείς και να τα προσέξουν. Και φαντάζομαι ότι και κάθε παιδί θα το εκδηλώσει ίσως και με το δικό του τρόπο. Ναι, κάθε έτσι, παιδί είναι μοναδικό. Ναι, είναι, έχει τη μοναδικότητά του, το εμφανίζει διαφορετικά. Οι γονείς τώρα, κυρία Ιωάννα, όταν αντιληφθούν ότι συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα και συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις τελικά, πώς το διαχειρίζονται? Είναι έξυπνο να πας να πεις στο παιδί σου, έλα τώρα ζηλεύεις, σιγά, δεν πιστεύω να ζηλεύεις? Ναι, κοιτάξτε, εκεί αναφέρεται η συναισθηματική καταπίεση. Δηλαδή, όταν λέμε συνέχεια στο παιδί μας, το πρωτότοκο, μη ζηλεύεις, αδερφάκι σου είναι, πρόσεχέ το, φρόντισέ το, εσύ που είσαι μεγάλος, αυτό δεν είναι σωστό. Το κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο. Βέβαια, επιδεινώνεται η κατάσταση, γιατί δεν αφήνουμε το μεγάλο παιδί να ζει στην παιδικότητά του. Ναι. Του λέμε εσύ είσαι ο μεγάλος, όμως είναι και αυτό μικρό, είναι και αυτό μικρό παιδάκι. Και πάνω σε αυτό θέλω να αναφέρω ότι σε μια οικογένεια, στον οικογενειακό αστερισμό, το πρωτότοκο είναι ο βασιλιάς, είναι ο πρίγκιπας. Απολαμβάνει όλων των προνομίων και ξαφνικά γεννιέται το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το μωρό, το χαϊδεμένο, το πιο όμορφο κατά τα μάτια της μαμάς, και το πρώτο πηγαίνει στη γωνία. Όταν γεννηθεί το τρίτο όμως, το δεύτερο παιδί νιώθει φοβερά πιεσμένο, χάνει τα προνόμια του κι αυτό, και λέμε ότι είναι το τυράκι σε ένα τόστ. Ναι. Είναι συμπιεσμένο, ναι, από το τρίτο και το πρώτο. Τώρα, το τρίτο παιδί είναι, απολαμβάνει. Εάν βέβαια γεννηθεί τέταρτο, που στις μέρες μας είναι σπάνιο, αλλά ας πούμε, ναι, γιατί καλύψουμε όλο το κοινό. Να δούμε όλο τον αστερισμό της οικογένειας. Ναι, το τρίτο παιδί είναι το πιο δυστυχισμένο, το πιο τραυματισμένο. Γιατί, θα σας πω, γιατί το τέταρτο είναι ο Βενιαμίν της οικογένειας, είναι το στερνοπούλι. Και το τρίτο χάνει τα πάντα πια. Δεν έχει κάτι να πει ότι αυτό μου έμεινε. Να. Τα πήρε όλο το δεν τέταρτο. Είναι ο τελευταίος. Έτσι, ακριβώς. Δεν έχει ένα ρόλο τέλος πάντων. Έτσι, ακριβώς. Αυτό συμβαίνει με τον οικογενειακό αστερισμό. Μετά θέλω να αναφέρω ότι μεταξύ των δύο φίλων, ναι, τα αδέλφια δηλαδή, στο αγόρι, πού είναι εντονότερη η ζήλια? Στο ίδιο φίλο. Στο ίδιο φίλο. Ναι, στο ίδιο φίλο είναι αγόρι, εντονότερη. Αγόρι και κορίτσι με κορίτσι. Έτσι. Γιατί όμως, αυτό πώς εξηγείται? Να σας πω, είναι ο ανταγωνισμός εντονότερος. Δηλαδή, εάν δύο κοριτσάκια, ναι, δύο κοριτσάκια πηγαίνουν στο μπαλέτο. Η μαμά θα διακρίνει την... Ποια είναι η μπαλαρίνα και ποια είναι η... Έτσι ακριβώς, ναι, και θα το τονίσει. Θα πει, μα η αδερφή σου είναι φαινόμενο, εσύ τι κάνεις? Ενώ όταν είναι αγόρι και κορίτσι, το αγόρι θα πάει στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, το κοριτσάκι... Είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο καθένας έχει το χωράφι του, δεν ανακατευόμαστε. Ναι, και είναι η ρόλη διαφορετική.
όταν είμαστε έτσι σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή έχουμε φύγει από τη φάση που γεννιέται το μωρό, και έχουμε αυτή την πρώιμη, την αρχική ζήλια, την κλασική που περιμένουμε, και έχουμε πάει σε μεγαλύτερη ηλικία. Ξέρω εγώ, είναι δημοτικό τα παιδιά, γυμνάσιο, είναι στην εφηβεία. Και εκεί μας ξεπηδούν ξανά τέτοια φαινόμενα. Ή γιατί ποτέ δεν ξεπεράστηκαν, ή γιατί κάτι συνέβη, ας πούμε, στην οικογένεια μέσα και έχουμε τέτοια φαινόμενα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι λένε οι έρευνες και αποδεικνύεται ότι η ιδανική διαφορά στις ηλικίες, δηλαδή πότε ένα παιδί ζηλεύει λιγότερο, είναι τα 5 έως 6 χρόνια. Ναι. Είναι η ιδανική διαφορά. Να γεννηθεί, να δηλαδή, γεννηθεί το δεύτερο παιδάκι, ναι, 5 έως, να έχουν αυτή τη διαφορά, δηλαδή 5 έως 6 χρόνια, γιατί το μεγαλύτερο παιδί έχει αυτονομηθεί. Ναι. Πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, πηγαίνει στον νηπιαγωγείο, πιθανόν στο σχολείο. Και έχει λιγότερη προσκόλληση με τους γονείς. Έχει ξεφύγει. Έχει δηλαδή κάνει τη ζωή του τέλος πάντων. Έτσι, ναι. Έχει τα ενδιαφέροντά του κι αυτό. Μπράβο, δεν είναι προσκολλημένο δηλαδή στην αγκαλιά της μαμάς του να λέει «μου έφερες ένα μωρό, ξαναβάλ' το στην κοιλίτσα σου». Ναι. Γιατί εμένα ποιος θα με αγκαλιάσει, ποιος θα με κάνει μπάνιο, ποιος θα με αλλάξει, ποιος θα με ταΐσει. Έτσι, κλέβει το πρώτο παιδί νιώθει ότι του κλέβουν την αποκλειστικότητα. Του κλέβουν τη μαμά του και τον μπαμπά του. Μια φορά μου είχε πει μια κοπέλα μεγάλη πια ότι δεν μπορώ με την αδερφή μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Λέω, μα γιατί τόσο πολύ. Λέει, ακούστε, ούσα μεγάλη πλέον. Μεγάλη έτσι, πλέον, ακόμα ναι. Και σαν μεγάλη. Λέει, μου έκλεψε ακόμα και τα γενέθλιά μου. Λέω, γιατί. Λέει, φανταστείτε, έτυχε να γεννηθούμε την ίδια ημερομηνία. Αμάν, και μου έκλειψε, βαρύ το πλήγμα. Έτσι, δεν φτάνει που μου έκλεψε, λέει, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, αλλά μου έκλεψε τα γενέθλιά μου. Δεν έχω δικά μου γενέθλια. Τα παιδιά το αποτυπώνουν αυτό, το συζητούσαμε πριν από λίγο, στα ιχνογραφήματα, στις ζωγραφιές τους. Έτσι. Εκεί αφήνονται ελεύθερα και αποτυπώνουν όλο τους τον εσωτερικό κόσμο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς το βιώνουν όλο αυτό το πράγμα και πώς το κάνουν όταν πρέπει να εμπιστευτούν τον άνθρωπο στον οποίο θα δώσουν τη ζωγραφιά τους. Βέβαια. Κοιτάξτε, το ιχνογράφημα είναι μια επιστήμη. Πρέπει να έχει την κατάλληλη ώρα, πρέπει το παιδί την κατάλληλη στιγμή να ζωγραφίσει. Δεν είναι έρχεται ένα παιδάκι εδώ και του λέμε «έλα κάθε ζωγράφισέ μου, ας πούμε, την οικογένειά σου». Άρα λοιπόν μην πάμε τώρα στα σπίτια μας και πούμε στα παιδιά «έλα να ζωγραφίσει τη μαμά και τον μπαμπά να δούμε ποιος είναι πιο ψηλός». Όχι, και επίσης χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Δεν είναι εύκολο να δει. Για δώστε μας μερικά παραδείγματα που μας έχετε φέρει εδώ. Ήμουν πάντα περίεργη να ακούσω έναν ειδικό να αποκρυπτογραφεί την ψυχούλα ενός παιδιού. Ναι, εμένα μέσα προσωπικά από μια με έχει απασχολήσει πολύ το παιδικό ιχνογράφημα και έχω συλλέξει αρκετά. Και εδώ είναι για τη ζήλια, έτσι. Αυτά που βασικό σας έφερα εδώ είναι η ζήλια. Ναι. Ωραία, θα σας πω τι βλέπω εγώ, κυρία Ιωάννη, και θα μου πείτε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Εγώ βλέπω εδώ. Προφανώς η πρωταγωνίστρια είναι κοριτσάκι το παιδί που το έχει ζωγραφίσει, μια και γράφει τέλος πάντων. Είναι εδώ, με τα ροζ, στη μία πλευρά. Στην άλλη πλευρά είναι η μαμά, ο μπαμπάς λίγο πιο πίσω και τα τρία αδερφάκια. Βλέπω ότι έχουν και μία διαφορά ηλικίας. Φαντάζομαι ότι η πρώτη αδερφή μεγαλύτερη, η μικρότερη και ένα μωράκι. Εντάξει, χρώματα έχει χρησιμοποιήσει το παιδάκι, χαμόγελα βλέπω στα πρόσωπα. Μέχρι εκεί φτάνει η δική μου ανάγνωση. Ναι, εδώ το παιδάκι είναι το πρωτότοκο, είναι αποστασιοποιημένο από το οικογενειακό σύνολο, όπως βλέπετε. Είναι απόμακρο. Βλέπετε τη φιγούρα της μητέρας, η οποία είναι έντονη. Πιο ψηλή, ας πούμε, πιο μεγάλη φαίνεται. Ναι, είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, τέλος πάντων. Ο πατέρας είναι λιγότερο. Ναι. Είναι όμως κοντά. Ναι. Έχει γεννηθεί, είναι μία, τα άλλα δυο παιδιά είναι κορίτσια και τον τελευταίο χρόνο γεννήθηκε επιτέλους το αγόρι. Επιτέλους το αγόρι. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλά. Τα κορίτσια πήγαν στον μπάγκο. Ναι, το πρώτο ειδικά, το πρώτο κοριτσάκι έφυγε εντελώς από την οικογένειά του, νιώθει θυμό, ναι, πίκρα. Και είναι παραμερισμένο. Είναι όντως, δηλαδή, όντως η οικογένεια έχει
σταματήσει να αφιερώνει τόσο χρόνο και συνέστημα και δέσιμο σε αυτό το παιδί ή τα παιδιά το δημιουργούν μέσα τους? Κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις είχαμε δει όλη την οικογένεια. Ναι. Με τους συνεργάτες μου είχαμε δουλέψει πάρα πολύ το παιδικό ιχνογράφημα και βλέπαμε και την οικογένεια. Καλούσαμε την οικογένεια, ναι, ας πούμε, και μιλούσαμε. Σίγουρα, ναι. Το ήταν... τροφοδοτεί δηλαδή η οικογένεια. Βέβαια, το βέβαια. Παιδί. Δεν είναι ότι απλά ξαφνικά είναι πρόσφυγα. Όχι, να όχι. Κάνει δεν αισθάνεται το παιδί έτσι ξαφνικά, λίμωνο. Όχι. Εδώ βλέπω. Θα συνεχίσω, γιατί μου αρέσει αυτό το παιχνίδι για μένα. Δεν είναι παιχνίδι, βέβαια, γιατί είναι παιδικές ψυχούλες εδώ. Μία γκράντε κυρία εδώ στη μέση, με μαλλιά μακριά, είναι ωραία τα μάτια της, τα χείλια της, έχει, είναι ψηλή. Mm-hmm. Και βλέπω και δύο μικρά εδώ στο πλάι, σαν ψιρούλες. Το συγκεκριμένο παιδάκι είναι δευτερότοκο. Ναι. Όμως έχει τέτοια αυτοπεποίθηση. Εδώ είναι η πρωταγωνίστρια. Ναι, ναι, είναι το δευτερότοκο. Και είναι τρία τα παιδιά της οικογένειας. Τρία, ναι. Ωραία, τι έχει κάνει αυτή. Έτσι. Έχει αυτοπεποίθηση, δυναμισμό. Φαίνεται. Και ναρκισισμό. Mm-hmm. Βλέπετε, έχει βάψει τα χείλια της, έχει μακριά μαλλιά. Και σκεπάζει και το πρώτο, ναι, και το μωρό. Είμαι εγώ. Ναι. Κυριαρχώ εγώ. Ήταν οκ, χαρούμενοι με αυτό, ναι, που ζούσε. Ναι, ναι. Μπράβο, της, ναι, καλά, ναι, περάσει τη ζωή. Ισχυρό εγώ. Για τους άλλους δύο δεν ξέρω. Ναι, οι άλλοι δύο είναι πιεσμένοι από το δευτερότοκο. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο, μιας και συζητάμε για τη ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια. Είναι ένα παιδί, ο μπαμπάς και η μαμά. Και γράφει το παιδί. Είμαι τυχερός που είμαι μοναχοπέδι. Και τελείωσε εκεί η υπόθεση. Ναι, ναι. Αυτό το παιδί όντως ένιωθε καλά ότι είναι τυχερό, γιατί και οι δύο γονείς, πάλι ισχυρότερη είναι η μητέρα, η παρουσία της μητέρας. Σε όλα τα ιχνογραφήματα παρατηρούμε ότι η μητέρα είναι η κυρίαρχη φιγούρα. Είναι το αναμενόμενο δεδομένο των συνθήκων που ζούμε. Ναι. Είναι. Ήταν πάντα η μαμά η κυρίαρχη φιγούρα? Νομίζω, ναι, η μητριαρχική οικογένεια δεν είναι, ναι, πάντα. Απλά επειδή έχουμε στο μυαλό μας ότι, ας πούμε, η ισχυρή προσωπικότητα της οικογένειας είναι ο άνδρας. Στο μυαλό μας το έχουμε, δεν ξέρω. Στην πράξη, που τα παιδιά αποτυπώνουν την πράξη. Ναι, στο συγκεκριμένο ιχνογράφημα είναι περήφανοι και οι δύο γονείς για το μοναχοπαίδι τους. Το φροντίζουν, το υποστηρίζουν και το παιδί νιώθει τυχερό που είναι. Δεν έχει ανάγκη από αδέρφια. Γιατί να μην νιώσει τυχερό? Γιατί να μην νιώσει τυχερό? Ναι, αυτή είναι. Λοιπόν, η μαμά πανύψηλη και ο μπαμπάς ψηλός εδώ. Mm-hmm. Το αδερφάκι, η αδερφή. Εγώ δεν βλέπω τον πρωταγωνιστή εδώ. Ναι. Εδώ έχουμε ακριβώς το σύμπτωμα της απόσυρσης. Mm, δεν ανήκω στην οικογένεια. Όχι. Το παιδί έχει φύγει από την οικογένειά του. Δεν αισθάνεται ότι έχει οικογένεια. Όταν λέτε έχει φύγει, έχει φύγει μόνο του. Ακριβώς, ναι, ναι. Έχει αποσυρθεί από το οικογενειακό περιβάλλον. Νιώθει τόσο πολύ πληγωμένο. Ίσως έχει υποστεί σωματική ή λεκτική κακοποίηση. Και έχει φύγει εντελώς από το πορτρέτο της, ναι, οικογένειας. Την οποία οικογένεια πώς την βλέπει? Ναι, τη βλέπει ότι υπάρχει μία μαμά υπερπροστατευτική. Με τεράστια χέρια. Ναι, υπερπροστατευτισμό δείχνουν τα τεράστια χέρια, που καλύπτει το αδερφάκι του. Mm. Είναι μακριά από τον μπαμπά. Και όπως βλέπετε εδώ στο σπιτάκι, έχει κλειδωμένο συναίσθημα. Έχει δύο λουλουδάκια. Ναι, και είναι μέσα στο... Έτσι, είναι κλειδωμένο το συναίσθημά του. Έχει τρυφερότητα, έχει αγάπη, αλλά την έχει κλειδώσει. Και είναι πιο κοντά στον μπαμπά. Λίγο, γιατί ο μπαμπάς φαίνεται έως απαθής. Δεν... Απλά δεν την έχει πληγώσει τόσο όσο, ναι, η έλλειψη της, ναι, μαμάς. Ναι, η μαμά βλέπετε ότι αγκαλιάζει την αδερφή, όχι με ιδιαίτερη τρυφεράδα, υπερπροστατευτισμό. Ναι, ναι, αυτό δείχνει. Είναι απίστευτο το πώς, mm-hmm, καταγράφεται. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι, ναι. Κοριτσάκι. Θαλασσινή οικογένεια. Είναι το καλύτερο που είχαμε να σας δείξουμε. Εδώ το κοριτσάκι αναφέρει ότι ο μπαμπάς είναι ψαράς, η μαμά είναι ψαρίνα, εγώ και η αδερφή μου είμαστε γοργόνες. Είμαστε μια ευτυχισμένη θαλασσινή οικογένεια. Τα μεγέθη ισορροπημένα. Βέβαια όλα. Όλα. Χρώμα, η έκφραση, όλο το περιβάλλον είναι επιτέλους δηλαδή μια ευτυχισμένη, ναι, οικογένεια. Γιατί, ναι,
Υπάρχουν και ευτυχισμένες οικογένειες με τις δυσκολίες. Αυτό, ναι, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το δώσουμε σαν μήνυμα, ότι οι δηλιακές και τέλειες οικογένειες δεν υπάρχουν. Με τις μέρες μας είμαστε και τις περιόδους μας. Βέβαια. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται σεβασμό σε όλα τα μέλη. Πολλά πράγματα πρέπει να προσέξουν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στους ρόλους που δίνουμε στο παιδί. Δηλαδή, εάν του δώσουμε ένα ρόλο, παράδειγμα, όταν γεννηθεί το μωρό, και του δώσουμε το ρόλο του βοηθού ή έλα να με βοηθήσεις. Και λέω το παράδειγμα, αλλάζει η μαμά την πάνα και δίνει τη λερωμένη πάνα στο παιδί, και στο πρωτότοκο, και του λέει πήγαινε στα σκουπίδια. Αυτομάτως το παιδί παίρνει το ρόλο της καθαρίστριας. Δηλαδή, εγώ τελικά θα υπηρετώ το μωρό. Ναι. Αλλά τι μπορεί να κάνει η μαμά? Η μαμά μπορεί να δώσει το ρόλο του παραμυθά, του βοηθού με την καλή έννοια, του δασκάλου, του ηθοποιού, του τραγουδιστή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που μπορεί να εφεύρει κάθε οικογένεια και ένα διαφορετικό ρόλο που να συμμετέχει το παιδί. Είναι βοηθητικό όταν βλέπουμε το παιδί μας ότι ζορίζεται πάρα πολύ με αυτό που βιώνει, να το πιάσουμε και να το πούμε τίμια και ωραία. Ξέρεις κάτι, αυτό που νιώθεις, το λένε ζήλια. Mm-hmm. Είναι πολύ φυσιολογικό να το νιώθεις. Βέβαια. Δεν πρέπει πρώτα-πρώτα να πούμε ποτέ ψέματα στο παιδί μας. Δεν πρέπει να το διακρίνουμε. Ούτε για να... πείτε! Ναι, η διάκριση. Πόσο κλασικές συμπεριφορές όμως αυτές. Κοιτάξτε, λέμε ότι ποτέ στα μάτια μιας μάνας και τα δύο παιδιά δεν είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Όχι, δεν είναι. Όσο και να λέμε τα αγαπώ και τα δυο το ίδιο, όχι, δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Είτε γιατί στο υποσυνείδητό μας πάντα θέλαμε ένα γιο. Είτε γιατί οι προσδοκίες μας σε αυτό το παιδί έχουν πραγματοποιηθεί. Θα θέλαμε πάντα, ας πούμε, το παιδί μου να είναι ένας άριστος πιανίστας, ένας άριστος μαθητής. Αυτή ήταν η προσδοκία στη ζωή μου και βλέπω ότι το ένα παιδί το έχει ικανοποιήσει. Είναι ακριβώς. Το άλλο παιδί μένει στη γωνία. Μου είναι άχρηστο που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν έχω κάτι να του φορτώσω. Ναι, δυστυχώς, ναι. Αυτό που μου λέτε τώρα, θυμάμαι μια μητέρα που μου είπε ότι ο Γιώργος είναι ο Χριστός και ο Μανώλης ο άχρηστος. Αυτό με είχε συγκλονίσει κάποια φορά που το άκουσα. Ο Μανώλης σε τι κατάσταση ήτανε? Δεν θα ήταν και κανένα πολύ ευτυχισμένο παιδί. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Έκανε τελικά παραβατική συμπεριφορά το συγκεκριμένο παιδί. Δεν είναι λογικό. Ναι, γιατί προσπαθούσε να βρει ήταν τη θέση. Ήταν συγκλονιστικό και... αυτό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά είναι συγκρίσεις. Ο αδερφός σου βλέπεις, αριστεύει. Εσύ είσαι κούτσουρο, τούβλο. Είναι φοβερό. Δηλαδή, πώς θα περιμένουν αυτοί οι γονείς να αγαπηθούν αυτά τα αδέρφια στο μέλλον? Πώς θα αγαπηθούν? Όταν ο ένας είναι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας και ο άλλος είναι ανεβασμένος. Λέμε ότι ο πρώτος καθρέφτης του παιδιού είναι τα μάτια της μητέρας και ο δεύτερος καθρέφτης είναι τα μάτια του αδελφού του. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και κοίτα να δεις τι λάθη κάνουμε. Ναι. Δηλαδή τις συγκρίσεις τις κάνουμε πολύ εύκολα, μας βγαίνουν πολύ εύκολα, χωρίς να το σκεφτούμε και να το φιλτράρουμε και μειώνουμε κατευθείαν τον άλλο και το βάζουμε σε μια ανταγωνιστική θέση. Και αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι δεν κάνει να ζηλεύεις, μπλοκάρεις το συναίσθημα του άλλου. Βέβαια, αλλά αυτό δεν το ακούει το παιδί. Μα, τι να ακούσει. Ναι, όταν του λες μη ζηλεύεις τον αδερφό σου, δεν το ακούει. Το κάθε παιδάκι προσπαθεί να εδραιωθεί μες στην οικογένεια, προσπαθεί να βρει τη θέση του. Και πρακτικά θα ήθελα να πω ότι η θέση πρέπει να προσδιορίζεται πολύ ενωρίς. Τι εννοώ με τη θέση? Ακόμα και σε αυτό το τραπέζι η οικογένεια πρέπει να έχει τη θέση της. Δηλαδή ο πατέρας θα έχει τη θέση του. Δηλαδή σε αυτή τη θέση θα κάθεται πάντα ο μπαμπάς. Α, ναι. Εκεί θα κάθεται η μαμά. Εγώ που είμαι
το παιδάκι, ας πούμε, της οικογένειας. Αυτή είναι η θέση μου. Πώς βοηθάει αυτό? Βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση της ζωής αργότερα. Δηλαδή, είμαι, ναι, έχω αυτό το ρόλο. Δεν κάθομαι όπου τύχει. Ας πούμε, το μεσημέρι θα πάω στον καναπέ να βλέπω τηλεόραση να φάω. Ή θα καθίσω στη θέση του αδερφού μου. Δημιουργείται αυτόματα ένα θέμα, γιατί το άλλο παιδί θα πει, μα μου πήρε μαμά τη θέση μου. Ή ακόμα και πρακτικά η ώρα του μπάνιου. Πρώτος θα κάνει ο μικρός σου, ας πούμε, αδερφός, στη συνέχεια εσύ. Είναι ένα θέμα ρύθμισης. Το οποίο μπορεί να ακούγεται πρακτικό σε πρώτη φάση, mm-hmm. για να λύνουμε και τα ποιος κάθεται που και να μην έχουμε τσακωμούς, αλλά βάζει μέσα, σου βάζει ένα πλαίσιο λειτουργίας. Βέβαια, σου βάζει όρια. Στην ομάδα σου. Όρια ακριβώς. Ομαδοποιείσαι στη μικρή στη ομάδα της οικογένειας, έχεις τη θέση σου. Υπάρχω δηλαδή. Είναι η θέση μου αυτή. Άρα και στην ζήλια η οριοθέτηση, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα όμως, ναι. είναι πάλι βοηθός. Βέβαια, βέβαια. Πρέπει σαφείς κανόνες εξ αρχής. Δηλαδή στο σπίτι μας δεν βρίζομαι, δεν δέρνομαι, δεν χτυπάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν, όχι όταν θα χτυπήσει το αδερφάκι του. Θα το συζητήσουμε. Ναι, θα το δούμε και θα έχει συνέπειες και θα έχει τούτο και τα άλλο. Όχι. Εξ αρχής λέμε, δεν βρίζομαι, δεν χτυπάμε, δεν φωνάζομαι στο μικρό μας αδερφάκι, αλλά δεν πρέπει να τονίζομαι ο μικρός και ο μεγάλος. Επίσης, ονόματα έχουν τα παιδιά μας, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ονόματα. Βέβαια, ναι, μια άλλη πρακτική συμβουλή που θέλω να δώσω είναι ότι όταν περιμένουμε να γεννηθεί το μωρό, συνήθως αλλάζουμε δωμάτιο στο παιδί, στο μεγαλύτερο ή το θέμα κούνια. Είναι πολύ τραυματικό να πούμε στο μεγάλο παιδάκι, άντε βγες από την κούνια σου γιατί θα την πάρει ο αδερφός σου. Και θα τη βάλω και στο κρεβάτι μου δίπλα. Βεβαίως. Ωραία, μάνα μου. Έτσι. Το χτύπημα. Το πρώτο. Ειδικά τώρα ακούω νέες μητέρες που λένε για την συγκίμηση. Φανταστείτε να κοιμάται στην αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά το παιδί και να του πούνε τώρα θα πας στο δωμάτιό σου. Γιατί θα έρθει το άλλο. Ναι, γιατί θα έρθει το άλλο. Πώς τραυματικό. Όλοι μαζί. Είναι πολύ τραυματικό και επίσης μεταξύ αστείου και σοβαρού, εγώ πάντα λέω, εάν προγραμματίσετε ένα δεύτερο παιδάκι, καλό θα είναι να μην γεννηθεί Αύγουστο ή Σεπτέμβριο. Γιατί? Γιατί θα περάσετε μια πολύ δύσκολη λοχεία και επίσης μια πολύ δύσκολη αντιμετώπιση των αντιδράσεων του παιδιού σας. Γιατί δεν θα θέλει να πάει στον παιδικό σταθμό. Αν είναι σε ηλικία που θα. Μπράβο, δεν... θα σου πει εμένα θα με διώξει από το σπίτι. Ακριβώς. Είναι οδιωγμένος. Και στον παιδικό σταθμό θα κλαίει διαρκώς. Στο νηπιαγωγείο δεν θα κάνει καμία παρέα. Θα κάθεται μόνο του, μελαγχολικό. Γιατί θα σκέφτεται συνέχεια τι ωραία που περνάει το μωρό μας με τη μαμά μου. Και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα έχει το site, το blog δίπλα σου.gr. Σας τα έχω ξαναπεί, τα λέει πολύ ωραία και αναλυτικά εκεί. Έχετε, πώς το λένε, επαφή με τον κόσμο. Σας θέλουν, απαντάτε πολύ, και τέτοιοι. Πολύ μεγάλη. Οπότε επαφή, μπείτε εκεί επικοινωνία, να ρωτήσετε ενημέρωση. Ό,τι θέλετε. Γιατί το θέμα αυτό δεν εξαντλείται σε 20 λεπτά στην τηλεόραση. Πολύ σας ευχαριστώ. Και εγώ, και τελειώνοντας να πω μια λαϊκή παροιμία που λέει, όταν τα αδέλφια σμίγουν, τριαντάφυλλα ανθισμένα. Έτσι είναι. Για σκεφτείτε τι αρμονία υπάρχει μες στην οικογένεια όταν τα παιδιά σας είναι σε ωραία φάση. Mm-hmm. Τις καλές μέρες. Σκεφτείτε τις καλές μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα. Να είστε καλά. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Να βρείτε τρόπους εκεί να αγαπηθείτε, να σμίξετε με κόσμο, να ευχαριστηθείτε την παρέα με τον εαυτό σας. Αν θέλετε με τη μόνη σας, με τα αδέρφια σας, με τους φίλους σας, με όποιον θέλετε εσείς. Να περνάτε όμορφα. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Φιλιά πολύ.